Τελευταία μέρα πριν την μερική έστω έξοδό μας. Ελπίζω στο καλύτερο. Ελπίζω η κυβέρνηση αυτό το διάστημα πέραν των άλλων με τα οποία ασχολείται να ασχοληθεί ενδελεχώς με τα προβλήματα των καλλιτεχνών, γιατί έχουν μείνει πίσω κάποιες περιπτώσεις συναδέλφων και είναι πολύ δύσκολα τα δικά μας προβλήματα, ίσως με κάποιες εταιρείες τουρισμού και σύντησης, μαγαζιά σύντησης, διότι και εμείς στηριζόμαστε στη συνάδεση ανθρώπων. Ελπίζω λοιπόν να βρεθούν οι κατάλληλες λύσεις για όλα αυτά τα προβλήματα. Ξεκίνησα να τραγουδάω μετά την πρόσκληση του φίλου μου του Ανδρέα του Κατσιγιάννη, πριν από πόσες μέρες τώρα πάνε, πόσες εβδομάδες. Θα τελειώσω, τελευταία μέρα σήμερα, ξεκινώντας την τελευταία μου μέρα, με ένα τραγούδι που θα το αφιερώσω στον Ανδρέα του Κατσιγιάννη. Μάλιστα το είπα μαζί με τον Γιάννη τον Κότσιρα σε ένα δίσκο που έκανε η Εστουδιαντίνα με τον Γιάννη τον Κότσιρα. Ένα τραγούδι εξαιρετικό, έμορφη Σμυρνιά. Εγώ παρότι το είχα στις συλλογές μου, δεν το είχα προσέξει τόσο πολύ, το ελάχιστο ακούσει και μου το έμαθε ο Ανδρέας και μου συμμετείχα έτσι και σε αυτό το δίσκο και έτσι για ένα διάστημα ήταν έτσι τραγούδι της παρέας και το τραγουδούσαμε. Θέλω λοιπόν να το αφιερώσω, να του ευχηθώ να είναι πάντα καλά, να χαίρεται τις κόρες του και την Τίνα και όποιος αγαπάει και να είναι πάντα δημιουργικός και υγιής.
στο πρωί κρασί, πίνω και μεθάω, μα δε σε ξεχνώ ποτέ, Σμυρνιά.